Τα Μπαϊρακτάρ, TB2 drones, εκτό δράση από τον πόλεμο τη Ουκρανία. Η αεροπορική άμυνα τη Ρωσία ή η διπλωματία πίσω από την εξαφάνισή του. Είναι ο τίτλο άρθρου έγκρι του Διεθνού Μέσου Μαζική Ενημέρωση, του οποίου τα κυριότερα σημεία είναι τα ακόλουθα. Τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη Μπαϊρακτάρ αναδείχθηκαν ω το ιδανικό όπλο που θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, τα UAV τουρκικής προέλευσης έχουν πλέον εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό από το πεδίο της μάχης, έγιροντας αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά τους. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωση τόνισαν επίση την έλλειψη πιο πρόσφατων πληροφοριών σχετικά με τι πολεμικέ επιχειρήσει του Μπαϊρακτάρ στην Ουκρανία από τα μέσα Αυγούστου. Τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη δεν λειτουργούν τόσο αποτελεσματικά όσο στη Λιβύη, τη Συρία και ιδιαίτερα όπω κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φοβούνται επίσης ότι τα ντρόουν θα μπορούσαν να καταλήξουν στα χέρια ρώσων ειδικών στρατιωτικής τεχνολογίας. Ενώ οι αρχικέ αναφορέ ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικέ, καθώ η κυρία δράση μετατοπίστηκε προ την Ανατολή, όπου ήταν διαθέσιμο ένα δομημένο ρωσικό σύστημα αεράμινα, οι περισσότερε πληροφορίε υποδηλώνουν υψηλή ευπάθεια και περιορισμένο αντίκτυπο. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωση εικάζουν επίση ότι η συμφωνία φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσία και Τουρκία μπορεί να είναι ένα άλλο παράγοντα για τη λιγοστή χρήση τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στη μάχη. Ω αποτέλεσμα, η Τουρκία φέρεται να μην πραγματοποιεί παραδόσεις νέων παρακτάρες στην Ουκρανία. Οι Eurasian Times είχαν επίσης αναφέρει ότι ο Μπαϊκάρ παρετήθηκε από την ίδρυση εργοστασίου drone στην Ουκρανία σε συνεργασία με μια κρατική αμυντική εταιρεία. Από τα παραπάνω εξάγονται τα εξής. Πρώτον, Πούτιν και Ερντογάν φαίνεται ότι τα βρήκαν στη βάση του win-to-win -win και στο θέμα τη μη αποστολή νέων παρακτάρ προ την Ουκρανία από την Τουρκία με αντάλλαγμα τη συμφωνία για το φυσικό αέριο μεταξύ των δύο χωρών. Δεύτερον, το γεγονό ότι οι ρωσικέ δυνάμει χρησιμοποιούν ραντάρ έγκαιρη προειδοποίηση για να εντοπίσουν τα τουρκικά ντρόουν και στη συνέχεια τα όπλα ηλεκτρονικού πολέμου αναλαμβάνουν δράση για να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του είναι κάτι που θα πρέπει να μελετήσουν οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει. Τρίτον, ενώ οι αρχικέ αναφορέ για τη χρήση των μπαρακτάρων στον πόλεμο τη Ουκρανία ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικέ, καθώ η κύρια δράση μετατοπίστηκε προ την Ανατολή, όπου ήταν διαθέσιμο ένα δομημένο ρωσικό σύστημα εράμινα, οι περισσότερε πληροφορίε υποδηλώνουν υψηλή ευπάθειά του και περιορισμένο αντίκτυπο στην εξέλιξη των επιχειρήσεων. Αυτό υπαλληθεύει εκτίμησή μα για την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των τουρκικών drones απέναντι ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα εράμινα όπω αυτό που διαθέτει η Ελλάδα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.